Πολλοί θεωρούν ότι φοράμε ροζ ρούχα, ότι μας αρέσουν οι τούτους και ότι δεν παίζουμε ποδόσφαιρο. Είτε είναι, είτε δεν είναι αλήθεια αυτό, όμως τι σημαίνει, ότι δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε στον χώρο του tech? Δεν νομίζω. Θέλω να σας κάνω μερικές ερωτήσεις και να σηκώσετε τα χέρια σας να δω την άποψή σας. Πόσοι, πόσες από εσάς φοράτε ροζ ρούχα? Πόσοι, πόσες παίζετε ή παίζατε ποδόσφαιρο? Wow. Δεν το περίμενα αυτό, πολλά χέρια. Και πόσοι, πόσες έχετε κάνει μπαλέτο? Πολύ ωραία. Μεγάλωσα όπως κάθε κλασικό φυσιολογικό κορίτσι της εποχής μου, το οποίο σημαίνει ότι έμαθα γαλλικά και παίζω και πιάνο, αλλά από πάρα πολύ μικρή ηλικία ήθελα να ασχοληθώ με engineering επαγγέλματα. Αρχικά ήθελα να γίνω αστροναύτης, ήμουν απεπισμένη ότι θα περπατήσω στο φεγγάρι. Λίγο αργότερα ήθελα να γίνω μηχανικός αεροπλάνων και μετά ναυπηγός. Οπότε, όταν έλεγα στη μαμά μου ότι θα γίνω engineer, η απάντηση ήταν, «Μα, δεν θέλεις να γίνεις δικηγόρος ή γιατρός?» Όχι. Τώρα θέλω να φανταστείτε ότι έχετε πάει σε ένα coding bootcamp event και μπαίνετε μέσα. Είναι μια τεράστια αίθουσα, γεμάτη με κόσμο, και θέλω να μου πείτε τι είναι αυτό που βλέπετε. Υπάρχουν παντού developers, οι οποίοι γράφουν κώδικα στο λάπτοπ τους. Βλέπετε μια αίθουσα γεμάτη άντρες που φοράνε κουστούμια? Δεν νομίζω, ε. Μια αίθουσα γεμάτη γυναίκες? Ούτε. Μια αίθουσα γεμάτη άντρες που φοράνε jeans και t-shirts? Ναι, ναι. Εμένα με είδατε? Είμαι κι εγώ εκεί. Είμαι σίγουρα κι εγώ εκεί. Τώρα είμαι στο κέντρο της αίθουσα, στην άκρη δεν έχει σημασία, αλλά είμαι κι εγώ εκεί. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αφιερώσω 1-2 λεπτά να σας πω για μένα. Με λένε Φένια Μάντζαρη. Δουλεύω στο χώρο του tech 17 χρόνια. Έχω ένα 7χρονο γιο. Τα τελευταία 2 χρόνια δουλεύω στην OpenBet. Ξεκίνησα τον πρώτο χρόνο ως dev leader και μετά έκανα shift στην ίδια ομάδα που ήμουνα στο ρόλο του project manager. Την OpenBet την επιλέγουν παγκοσμίως οι μεγαλύτερες sports betting εταιρείες ως τεχνολογικό της backbone. Είμαστε περήφανοι για το 100% uptime που έχουμε σε όλα τα μεγάλα sporting events. Κάποιοι από τους πελάτες μας είναι η FanDuel στην Αμερική, η William Hill στην Αγγλία και συνεργαζόμαστε με το sportsbook κομμάτι του OPAP εδώ στην Ελλάδα, που όλοι νομίζω το ξέρετε. Παγκοσμίως είμαστε γύρω στο 1.300 άτομα, 500 located στην Αθήνα και 100 είμαστε γυναίκες. Η OpenBet γενικά στηρίζει τα sports, εμένα μου αρέσουν πολύ τα sports. Παίζω ποδόσφαιρο, παίζω μπάσκετ με το γιο μου και με τους υπόλοιπους γονείς, όχι επαγγελματικά. Κάτι το οποίο με ενέπνευσε πάρα πολύ τελευταία ήταν η ομάδα που είδα με αμαξίδια του μπάσκετ του Παναθηναϊκού, η οποία έχει προχωρήσει πάρα πολύ και όλο αυτό το σθένος που έχουν και η δύναμη, άνθρωποι που έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες, να έχουν τέτοια θέληση και να είναι αθλητές. Και σπόνσορά της είναι και η OpenBet. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να προχωρήσω να σας περιγράψω λίγο το δικό μου ταξίδι στο χώρο του tech και πώς ξεκίνησα. Ξεκίνησα, νομίζω, ακριβώς επειδή είμαι γυναίκα, αλλά θα εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Εκείνη την περίοδο έμενα με την αδερφή μου και αγοράζαμε το Marie Claire περιοδικό. Οπότε, ανάμεσα στα trends και τα παπούτσια και τα ρούχα της εποχής, υπήρχε μία αγγελία για ημέρα καριέρας που οργάνωναν εταιρείες tech. Όταν είδα την αγγελία, παρόλο που δεν είχα πτυχίο, αποφάσισα ότι θα ήθελα να πάω και να συνομιλήσω με ανθρώπους που δουλεύουν στο χώρο για να δω αν και εγώ, παρόλο που σπούδαζα πληροφορική, αν θέλω να ασχοληθώ. Η όλη εμπειρία στην ημέρα καριέρας ήταν πάρα πολύ ωραία. Μίλησα με διάφορους εκπροσώπους εταιριών και τις επόμενες μέρες με καλέσανε για να δώσω την τεχνική συνέντευξη και το τεχνικό τεστ. Προσγειώθηκα στην πρώτη μου δουλειά, η αλήθεια είναι πολύ εύκολα. Ήδη οι εκπρόσωποι από τότε μου έλεγαν ότι θέλουν να έχουν diversity, ότι θέλουν να έχουν γυναίκες software developer. Ξεκινώντας να δουλεύω, αρχικά δεν το πίστευα. Νόμιζα ότι
πηγαίνω, δεν ξέρω, στο πανεπιστήμιο και ακόμα καλύτερα, υπήρχε ομάδα να με στηρίζει, να με βοηθάει με τα task μου και νιώθω ότι κανένας δεν με βαθμολογούσε. Κάτι το οποίο δεν περίμενα ότι είναι μέρος της καθημερινότητας του software engineer, developer και οποιοδήποτε η αλήθεια είναι στον χώρο του tech, που μου σημαίνει ακόμα και σήμερα ως project manager, είναι ότι γράφουμε πολύ. Και θα μου πείτε, ναι, γράφουμε κώδικα, γράφουμε τεστ. Ναι, αλλά δεν γράφουμε μόνο αυτά. Γράφουμε tech specs, γράφουμε τα features για τις επόμενες releases, συμπληρώνουμε self-feedback forms, συμπληρώνουμε feedback forms για τους συναδέλφους μας, feedback forms για interviews που μπορεί να πήραμε μέρος και εννοείται όλη μέρα απαντάμε σε email, γράφουμε email και είμαστε active στα chats. Θα σκεφτεί κάποιος μας, στα 17 χρόνια δεν σου είχε κάτι περίεργο. Άβολο, άβολη στιγμή. Ναι, μου έτυχε μια άβολη στιγμή. Ήταν στους πρώτους μήνες στην καριέρα μου. Δούλευα με μια ομάδα που ήταν located στο Βερολίνο και μου προτείνανε να πάω να δουλέψω μαζί τους από εκεί και να μείνω και κάποιους μήνες στο Βερολίνο. Μου είχε φανεί πάρα πολύ ωραία ιδέα, οπότε μάζεψα τις βαλίτσες μου και έφυγα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σημειώσω ότι η ομάδα που ήταν στο Βερολίνο ήταν όλοι άντρες και μάλιστα πολύ μεγαλύτερης ηλικίας, 15-20 χρόνια, μεγαλύτερη από μένα, αλλά αυτό δεν θεώρησα ποτέ ότι ήταν πρόβλημα. Πηγαίνοντας την πρώτη μέρα στο γραφείο και ανοίγοντας την πόρτα, ήμουν ενθουσιασμένη, αλλά ανοίγοντας την πόρτα αυτοί γέλασαν και είπαν κάτι στα γερμανικά, παρόλο που ξέρανε πολύ καλά ότι δεν μιλάω γερμανικά. Οπότε κοκκίνησα και έψαχνα, ακόμα το θυμάμαι, σημείο να κρυφτώ. Οι επόμενες μέρες εξελίχθηκαν πολύ καλύτερα. Ήταν όλοι πολύ θετικοί να μου μιλήσουν, να μου δείξουν πράγματα, ακόμα και διαδικαστικά, να μου πούνε ιδέες για το τι να κάνω στο Βερολίνο. Ο Γερμανός Lane Manager οργάνωνε team lunches και team events, έτσι ώστε να δεθεί η ομάδα. Ήταν από τις καλύτερες περιόδους της καριέρας μου. Έμαθα πάρα πολλά σε σχέση με debugging, με testing, με troubleshooting, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι έμαθα να είμαι μέλος μιας ομάδας τελείως διαφορετικής από μένα, με άλλα ήθη, άλλα έθιμα, άλλες ανάγκες, άλλη οικογενειακή κατάσταση, άλλο φύλο, άλλη μητρική γλώσσα. Η εμπειρία ήταν φανταστική, η αλήθεια είναι. Όταν ένιωσα άνετα μαζί τους, τους ρώτησα τι ήταν αυτό που είπανε την πρώτη μέρα και μου είπαν ότι απλά τους φάνηκα πολύ μικρή και είπανε μας στείλανε ενήλικα ή παιδί σχολείου. Κάτι που δεν αλλάξανε ποτέ, ενώ πολλά πράγματα τα προσαρμόσανε για να μπορούν να επικοινωνούν μαζί μου, ήταν ότι συνήθιζαν να έρχονται στη δουλειά με ποδήλατο πολλοί από αυτούς και ήμασταν σε αίθουσα, όχι σε open space. Έβγαζαν τα βρεγμένα ρούχα, τα υδρωμένα και τις κάλτσες και τα πλώνανε πάνω στο καλοριφέρ για να στεγνώσουν. Οπότε τους έλεγα ότι αυτό σίγουρα δεν θα συνέβαινε αν υπήρχε έστω μία-δύο γυναίκες στην ομάδα. Ήταν λίγο ήρου. Κάτι άλλο που μου συνέβαινε στην καριέρα μου και με έκανε να νιώθω άβολα, για πάρα πολλά χρόνια κιόλας, ήταν ότι πολλές φορές άντρες, συνάδελφοι μεγαλύτερης ηλικίας, μου έλεγαν ότι τους θυμίζω την κόρη τους. Μα θα μου πείτε, αυτό είναι πάρα πολύ γλυκιά φράση. Ναι, είναι γλυκιά φράση, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν ταιριάζει στον εργασιακό χώρο. Η σχέση γονιού-παιδιού δεν είναι σαν του συναδέλφου και με έκανε να νιώθω πάρα πολύ άβολα. Κάτι άλλο το οποίο πολλές φορές έχω νιώσει στη δουλειά είναι ότι, ειδικά πιο παλιά, είναι για το αν ξεχωρίζω επειδή είμαι γυναίκα και όχι για τα skills μου και για το value που φέρνω στην ομάδα μου. Το έχω φιλοσοφήσει και έχω αποφασίσει ότι δεν έχει νόημα να το σκέφτομαι. Όλοι πηγαίνουμε στη δουλειά για να συνεργαστούμε, να συναναστραφούμε, να βρούμε μέντορες, να κάνουμε mentoring εμείς τους άλλους και ο καθένας με το διαφορετικό του τρόπο να βάλει το δικό του λιθαράκι και σε όλοι να πετύχουμε το δικό μας στόχο. Αυτό που λατρεύω στο χώρο του tech είναι ότι είμαστε σαν sports ομάδα. Σαν project manager θέλω να έχω εννοείται top scorer, το οποίο σημαίνει τους καλύτερους developers στην ομάδα μου, αλλά εξίσου σημαντικό είναι να μπορούμε να λειτουργούμε σαν ομάδα. Και αυτό είναι κάτι που πραγματικά με συναρπάζει και με κάνει να θέλω να πηγαίνω κάθε μέρα στη δουλειά. Οπότε κλείνοντας, θέλω να σας κάνω μία ερώτηση. Woman in tech, blessing in disguise or not?
Θα σας αφήσω να το αποφασίσετε εσείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.